Πάμε τώρα στον κύριο Μιχάλη Σαρή. Είναι ο εντεταλμένος σύμβουλος Περιφέρειας Πολιτικής Προστασίας Ρεθύμνου. Έπειτα από μια πολύ δύσκολη νύχτα, κύριε Σαρή, με μια μάχη με ταμποφόρ σε πολύ δύσκολα σημεία, παλεύατε και σήμερα το πρωί με τις αναζωπηρώσεις. Δεν υπάρχει ωστόσο αυτή τη στιγμή ενεργό μέτωπο, έτσι. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κυρία Σαλαπάτα. Καλησπέρα στους τηλεθεατές μας. Όπως είπατε, ήταν μια πολύ δύσκολη νύχτα, αλλά ήταν και μια δύσκολη ημέρα, γιατί χθες το βράδυ ξεκίνησε η φωτιά στα Ακούμια. Ήταν μια πολύ δύσκολη και μεγάλη φωτιά με ένα μέτωπο αρκετών χιλιόμετρων, με ανέμους ισχυρούς 7 και 8 μποφόρ, να πλέουν σε μια δύσβατη περιοχή, με αποτέλεσμα να έχουμε μια φωτιά, όπως σας είπα, πολύ μεγάλη, αλλά και πολύ επικίνδυνη. Αμέσως στην περιοχή βρέθηκαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και έτσι με τη συνδρομή της περιφέρειας του Δήμου Αγίου Βασιλείου των εθελοντικών ομάδων κατάφεραν το πρωί να έχουν σε έλεγχο τη φωτιά και με την συμμετοχή των εναέριων μέσων, γιατί στην περιοχή επιχείρησαν 2 πυροσβεστικά ελικόπτερα, καταφέραμε το πρωί γύρω στις 9 η ώρα η φωτιά να είναι σε πλήρη έλεγχο. Φυσικό είναι βέβαια ότι όταν έχουμε ένα τόσο μεγάλο μέτωπο, όταν έχουμε στην περιοχή ισχυρούς ανέμους, όταν έχουμε υψηλές θερμοκρασίες, φυσικό είναι ότι θα έχουμε και εστίες αναζωπήρωσης. Αυτό είχαμε σήμερα το πρωί, μια εστία αναζωπήρωση που χρειάζεται πάλι η πυροσβεστική και οι πυροσβεστικές δυνάμεις που βρίσκονται ήδη στην περιοχή να ξαναεπέβουν με τα εναέρια μέσα και με τα επίγεια μέσα. Ναι, γιατί ήταν νομίζω σε σημεία ότι πολύ δύσκολα προσβάσιμα η αναζωπήρωση. Βέβαια, και ήταν σωτήρια η συνδρομή των ελικοπτέρων. Να έρθουμε λίγο στο τώρα, κύριε Σαρή. Οι δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή, έτσι. Είπατε ότι σας ανησυχούν οι αναζωπηρώσεις. Σύμφωνα με τις συζητήσεις που κάναμε τους επικεφαλής της πυροσβεστικής, είναι πολύ πιθανόν να έχουμε αναζωπηρώσεις το επόμενο διάστημα, γι' αυτό εκεί παραμένουν στην περιοχή ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Εδώ που βρισκόμαστε τώρα είμαστε στα 3 μοναστήρια. Είμαστε στο συντονιστικό της εθελοντικής ομάδας 1, μιας ομάδας που πάντα συνδράμει με όλες τις δυνάμεις σε κάθε προσπάθεια που γίνεται. Πίσω μας βρίσκεται το φαράγγι των 3 μοναστηριών και ήταν το σημείο που σήμερα 10 η ώρα το πρωί ξεκίνησε η δεύτερη φωτιά. Ήταν πολύ μια φωτιά κοντά στο Ρέθυμνο. Σωστά, ήταν πολύ κοντά στο Ρέθυμνο. Ήταν μια φωτιά που μας ανησύχησε όλους, αν και δεν πήρε διαστάσεις, γιατί και οι άνεμοι ήταν σε αντίθετη κατεύθυνση στην πόλη του Ρεθύμνου. Αμέσως επέμβησαν πυροσβεστικές δυνάμεις και επίσης και το πυροσβεστικό ελικόπτερο που έκανε ρήψεις. Η φωτιά τέθηκε γρήγορα υπό πλήρη έλεγχο. Εδώ παραμένουν όμως πυροσβεστικές δυνάμεις, παραμένει εδώ σε επιφυλακή η ομάδα 1, ώστε να έχουμε την εποπτεία του χώρου για ενδεχόμενο αναζωπήρωση και αυτή της αστείας. Είναι ευτύχημα, κύριε Σαρή, ότι ο καιρός ήταν σύμμαχος, γιατί ξέρουμε κάθε φορά, το έχουμε δει κατ' επανάληψη δυστυχώς αυτό το έργο, ότι και τα μελτέμια και το μικροκλίμα, γενικότερα όλες αυτές οι παράμετροι, δυσκολεύουν πάρα πολύ την επιχείρηση και διευκολύνουν ταυτόχρονα και την εξάπλωση της φωτιάς. Η επικινδυνότητα για το νησί μας παραμένει. Οι άνεμοι θα είναι ενισχυμένοι και τις επόμενες ημέρες. Θέλω λίγο να μας πείτε, αν δούμε τη συνολική εικόνα σε ό,τι αφορά τις καταστροφές, αυτές αφορούν σε χορτολιβαδική έκταση, έχετε εικόνα σε ό,τι αφορά, για παράδειγμα, αγροτικές εκτάσεις, ελαιώνες, ζωικό κεφάλαιο? Κοιτάξτε, ήμασταν από χθες το βράδυ εκεί μέχρι τις πρωινές ώρες που η φωτιά τέχτηκε υπό πλήρη έλεγχο. Μιλάμε για χορτολιβαδικές εκτάσεις, για βραχώδεις εκτάσεις. Το καλό σε όλη αυτή την ιστορία, παρόλο που είχαμε αρκετά χιλιάδες στρέμματα που κάηκαν, ήταν ότι δεν κινδύνευσαν οικισμοί, δεν κινδύνευσαν χωριά, δεν κινδύνευσαν συμπολίτες μας, δεν κινδύνευσαν σταυλικές εγκαταστάσεις. Γιατί μην ξεχνάμε ότι είχαμε ένα μεγάλο μέτωπο, ένα μεγάλο πύρινο μέτωπο που ήταν ανάμεσα σε 4 οικισμούς, σε 4 χωριά. Στα Ακούμια, τα Σαχτούρια, τον Άγιο Παύλο και την Τριόπερτα. Οπότε με αυτούς τους ανέμους 7 και 8 μποφόρ, μία φωτιά η οποία έδειχνε να ήταν υπό έλεγχο, μπορούσε ανά πάσα στιγμή να γίνει ανεξέλεγκτη και να κινδυνεύσουν οικισμοί. Αυτό όμως δεν έγινε, δεν είχαμε κανένα τραυματισμό. Η πυροσβεστική υπηρεσία έδειξε την επιχειρησιακή της ετοιμότητα και ικανότητα.
Και νομίζω ότι όλα λειτουργήσαν. Υπήρχε πολύ καλή συνεργασία των εμπλεκόμενων φορέων, της περιφέρειας, του Αγίου, Δήμου Αγίου Βασιλείου, των εθελοντικών ομάδων. Νομίζω ότι όλα λειτουργήσαν πολύ καλά και γι' αυτό μια τέτοια δύσκολη και μεγάλης έκτασης φωτιά καταφέραμε σε εύλογο χρονικό διάστημα να τεθεί υπό πλήρη έλεγχο. Ξεκίνησε όμως, κύριε Σαρή, από ανθρώπινο χέρι. Τουλάχιστον ο Δήμαρχος του Αγίου Βασιλείου, κύριος Σταταράκης, επικαλέστηκε μαρτυρία που επιβεβαιώνει αυτή την εκδοχή. Κυρία Σαλαπάτα, είναι αυτό που λέτε, ότι και εδώ θέλω να επισημάνω ότι θα έχουμε ένα δύσκολο καλοκαίρι. Ήδη ο βαθμός επικινδυνότητας 4 πέρυσι ξεκίνησε για πρώτη φορά. Το πρώτο τεσσάρι το είχαμε τον Ιούλιο, φέτος το είχαμε τον Ιούνιο. Άρα και εδώ πρέπει να επισημάνουμε την προσοχή και των πολιτών. Σίγουρα κάθε φωτιά κάποιο ανθρώπινο χέρι τη βάζει, είτε από αμέλεια είτε από σκοπιμότητα. Αλλά πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι αν δεν προσέχουμε, αν κάνουμε εργασίες, αν δεν βοηθάμε την όλη προσπάθεια, κάνουμε ζημιά στους συμπολίτες μας, στις οικογένειές μας, στις περιουσίες μας. Όλοι πρέπει να δείξουμε την ανάλογη ευαισθησία, ώστε να μπορούμε να διαχειριστούμε και αυτό το δύσκολο καλοκαίρι, που πλέον όλα τα καλοκαίρια θα είναι δύσκολο, γιατί βλέπουμε ότι η κλιματική αλλαγή έχει μπει στη ζωή μας. Έχουμε υψηλές θερμοκρασίες, έχουμε ισχυρές ανέμους, έχουμε εξηρό περιβάλλον, που όλες αυτές είναι συνθήκες, όλα αυτά είναι συνθήκες που ευνοούν τις πυρκαγιές. Πάντως, κύριε Σαρή, ο Δήμος Αγίου Βασιλείου έχει πάρα πολλές πληγές, έχει δοκιμαστεί πάρα πολλές φορές. Υπάρχουν διαχρονικά πάγια αιτήματα που αφορούν ενισχύσεις ή και νέα πυροσβεστικά κλιμάκια στο Δήμο, τα οποία όμως δεν βλέπουμε να υλοποιούνται, δεν βλέπουμε να προχωράνε. Σωστά το λέτε. Είναι αιτήματα της αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού, της κοινωνίας, ότι αυτή η κατάσταση εκεί δεν πάει άλλο. Γιατί έχουμε όχι μόνο το Δήμο Αγίου Βασιλείου, που είναι όχι μόνο από τους πιο πυρόκλειστους. Έχει το μεγαλύτερο αριθμό πυρκαγιών και καμένων στρεμάτων σε ό,τι αφορά σε επίπεδο Κρήτης. Και νομίζω και σε μεγάλο βαθμό και σε επίπεδο Ελλάδας. Οπότε αυτό γνωρίζουμε όλοι, ότι δεν πάει άλλο. Αλλά αυτή τη στιγμή γνωρίζουμε ότι και οι υπηρεσίες είναι υπολοστελεχωμένες και η πυροσβεστική υπηρεσία έχει εξαντλήσει τις αντοχές της και οι πυροσβέστες είναι άνθρωποι που έχουν και αυτοί όρια. Αλλά με αυτά τα μέσα έχουμε να διαχειριστούμε αυτό το καλοκαίρι. Και με αυτά τα μέσα πρέπει να ενεργοποιηθούμε όλοι μας και νομίζω ότι και οι πολίτες πρέπει να συνδράμουν με ο καθένας με όσο μπορεί σε αυτή την κατεύθυνση. Εγώ θέλω να επισημάνω ότι και άλλη μια φορά ότι ήταν μια δύσκολη πυρκαγιά, αλλά ευτυχώς δεν είχαμε τραυματισμούς, δεν είχαμε απώλειες περιουσιών, δεν κινδύνευσαν χωριά και συμπολίτες μας. Να σαφώς κρατήσουμε το αυτό 112, τουλάχιστον. Ναι. Ναι, σαφώς το 112 λίγο μετά τις 1,5 ώρα ήχησε, γιατί όταν έχουμε μια τόσο μεγάλη έκταση πυρκαγιά πρέπει να ενημερωθούν οι πολίτες και να γνωρίζουν ότι υπάρχει αυτή η εστία στην περιοχή τους. Ήχησε και σήμερα το πρωί, γιατί όταν είχαμε μία πυρκαγιά λίγες εκατοντάδες μέτρα έξω από την πόλη, καταλαβαίνετε ότι είναι μία εστία επικινδυνότητας. Οπότε οι πολίτες πρέπει να ενημερωθούν για να είναι έτοιμοι για οτιδήποτε. Λοιπόν, κύριε Σαρή, να σας ευχαριστήσω θερμά για το χρόνο που μας διαθέσατε. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη να σας ευχηθώ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.